Χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσά σας, όχι στα αθέατα περάσματα, αλλά στη θεατή πραγματικότητα. Σας βλέπω και με βλέπετε, σας αισθάνομαι και με αισθάνεστε. Χάρη στην ευγενική πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηδονίας και Αποκορώνου, κυρίου κυρίου Δαμασκηνού, χάρη στην φιλική πρόσκληση του Αγίου Πρωτοσυγγέλου, του αγαπητού μου και σεβαστού συλλειτουργού και φίλου, και στους εκλεκτούς πατέρες, τους υπευθύνους του Γραφείου Νεότητος, που ξεκινάει η Μητρόπολή σας. Χαίρομαι λοιπόν που είμαι ανάμεσά σας, κάνοντας αυτό το ωραίο ταξίδι από την Αθήνα. Τόσο γρήγορα, μέσα σε μία ώρα έφτασα. Ήταν πολύ όμορφη πτήση. Καμία σχέση, Πάτερ Άγιο Πρωτοσύγκυλε, με τη δική σας επιστροφή. Ήταν όλα πανέμορφα. Τόσο γρήγορα δεν πρόλαβα ούτε να παραγγείλω, διότι ήρθα με τη Ryanair. Έκλεισα λίγο τα μάτια, ας πούμε, να τα ανοίξω. Είχαν περάσει και το καρότσι με τα κεράσματα, οπότε δεν πήρα τίποτα και έφτασα. Αλλά ήταν πολύ όμορφα. Τελικά είναι τόσο εύκολο να βρίσκεσαι από τον έναν τόπο στον άλλο στην Ελλάδα μέσα σε λίγη ώρα. Και ήρθα λοιπόν ξεκούραστα και ωραία, όχι να σας πω πράγματα που δεν ξέρετε, να θυμίσω πράγματα που είναι μέσα στην ψυχή μας γραμμένα την ώρα που βαφτιστήκαμε και απλώς μέσα στη ζωή και στην ταλαιπωρία τα ξεχνάμε. Αυτή είναι η όλη υπόθεση. Κανείς δεν μας λέει πράγματα τελείως άγνωστα στη ζωή μας, εφόσον μέσα μας κατοικεί το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας τα έχει χαράξει αυτά. Γι' αυτό και το να ακούμε κάτι ωραίο λέμε, ναι ρε παιδί, έτσι είναι, σαν να θυμόμαστε κάτι. Τι θυμάσαι, αυτό που ήδη κάπου το έχεις ακούσει όταν το Άγιο Πνεύμα φύσηξε μέσα σου, αλλά από τα πολλά της ζωής, στεναχώριες, άγχος και τρεχάματα, τα ξεχνάμε. Μια υπενθύμηση λοιπόν να κάνουμε σήμερα μερικά πράγματα για το πώς μιλάμε στα παιδιά για το Θεό, για το πώς κάνουμε κατήχηση, για το ποιοι να μιλάμε, ποιοι να μην μιλάμε, πότε να σιωπούμε. Όλα αυτά ξεκίνησαν όταν και εγώ έκανα κατηχητικό μικρός, ως φοιτητής, έκανα συνέχεια κατηχητικά. Κάποιες χρονιές έκανα και τρία κατηχητικά ταυτόχρονα τη χρονιά εκείνη, πήγαινα από το ένα στο άλλο, είχα έτσι ένα ζήλο υπέρμετρο. Ήμουν τούρμπο δηλαδή, όλο τέτοια έκανα, έτρεχα. Και μια φορά πήγα στο Άγιο Όρος, τότε ζούσε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος τώρα, το 1990. Το έχετε ακούσει αυτό, το έχω πει και στο ράδιο. Μπορεί να το έχω πει, γιατί πάω κάπου και μιλάω, έρχεται ένα στο τέλος, μου λέει, ό,τι είπες, τα έχω ξανακούσει, λέει. Ευχαριστώ πολύ, του λέω, για το εγκόμιο. Τα ήξερα, λέει, όλα όσα είπατε, λέει, από τις εκπομπές σας. Αυτό νομίζω δεν το έχω πει εδώ. Ζούσε λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος το 90 και του λέω, γέροντα, να κάνω κατηχητικό. Έχω τύψεις όταν κάνω κατηχητικό, γιατί νιώθω ότι κάνω τον έξυπνο, ενώ τι να πω εγώ στα παιδάκια τώρα, πρέπει να τους πω ή να μην τους πω. Και πώς τον φώτισε ο Θεός και μου λέει τότε, άκουρε παιδί μου, λέει, στην Αμερική έχεις πάει? Τώρα έχω πει πάρα πολλές φορές, τότε δεν είχα πει καμία. Λέω, όχι, δεν έχω πάει. Στο σχολείο της γειτονιάς σου, λέει, που πηγαίνεις, αν σε ρωτήσει ένα παιδί πώς πάνε, ξέρεις να του πεις? Λέω, ξέρω. Γιατί ξέρεις, μου λέει? Επειδή πας κάθε μέρα. Αν σου πει ένα παιδί πού είναι το ψωμί, να αγοράσω ψωμί στη γειτονιά, ξέρεις που είναι ο φούρνος? Λέω, ξέρω. Γιατί πας, μου λέει, κάθε μέρα. Αν σου πει ένα παιδί, μου λέει, πώς πάνε στην Αμερική, ξέρεις να του πεις? Λέω, όχι. Γιατί δεν έχεις πάει, μου λέει. Λέω, ναι. Άρα λοιπόν να κάνεις κατηχητικό, αλλά να λες στα παιδιά αυτά που ξέρεις, αυτά που νιώθεις, αυτά που ζεις. Μην κάνεις τον έξυπνο, μην μιλάς για την Αμερική, πνευματικά το λέω, μεταφορικά, τι θα πει Αμερική, έτσι, για πράγματα άπιαστα, άγνωστα για σένα, να λες αυτά που αισθάνεσαι, αυτά που και σένα σε έχουν καταστήσει μέτοχο του Θεού στο δικό σου το επίπεδο. Οπότε μ' άφησε να κάνω κατηχητικό, απλώς να αποφεύγω, να κάνω τον έξυπνο, να λέω πράγματα δύσκολα, να μπερδεύω το παιδί αντί να το ξεμπερδεύω, να το βάζω στη δική μου προβληματική του νου χωρίς να κατεβαίνω στο δικό του επίπεδο, να νιώθω τον άλλον, πού βρίσκεται, όταν ο άλλος είναι σε νηπιακή κατάσταση πνεύματος, δεν μπορώ εγώ να του μιλάω για υψηλά νοήματα και υψηλές θεολογίες, όταν αυτός δεν ξέρει να κάνει ούτε το σταυρό του. Δεν μπορώ να ζητήσω από ένα παιδί πράγματα που είναι για ένα μεγάλο, ενώ το παιδάκι θέλει ακόμα την αλφαβήτα να του πω. Την αλφαβήτα ενώ του Ιησού Χριστού. Οπότε αυτό το κράτησα σαν πρώτο στοιχείο, σας το λέω.
Το δεύτερο, μου έκανε εντύπωση ο μουσικός της εκπομπής που κάναμε τα θέατα περάσματα, που τον ξέρετε κι αυτόν, ο Βασίλης Χατζηνικολάου, ο οποίος μου είπε κάτι που έζησε ο ίδιος στον πατέρα Παΐσιο πάλι. Ήταν να πάει στην Αμερική αυτός για να σπουδάσει μουσική. Και σίγουρα εκεί θα επηρεαζόταν και από τα μουσικά ρεύματα της εποχής. Διάφορες μουσικές, θα διάβαζε απ' όλα, θα μάθαινε λίγο απ' όλα. Και είχε τον πειρασμό, λέει, μήπως παρασυρθώ. Και πήγε να ρωτήσει κι αυτός. Και του λέει, πάτερ Παΐσιε, θα πάω στην Αμερική να σπουδάσω. Και τι πειράζει, του λέει, ρε παιδί. Έλεγε τη λέξη ρε παιδί, αλλά με πολύ σεμνό τρόπο. Τι πειράζει, ρε παιδί. Λέει, γέροντα, εκεί θα μάθω και μουσική, διάφορα πράγματα. Θα μάθω και θα μου πούνε και για ροκ και άλλα τέτοια πράγματα. Και τι θα σου πούνε, λέει. Θα μου πούνε, λέει, και για ροκ. Άκου, ρε παιδί, εγώ, του λέει, δεν ξέρω ροκ και ξερόκ. Εγώ ξέρω να αγαπάς τον Χριστό. Αγαπάς τον Χριστό. Πήγαινε όπου θέλεις. Δεν τον αγαπάς. Και εδώ να μείνεις, κινδυνεύεις. Τι όμορφη κατήχηση. Σε ένα νέο παιδί τότε που ξεκίναγε τη ζωή του και ρωτούσε πώς να βαδίσει. Δεν του είπε τι να κάνει. Δεν μπήκε σε περιπτωσιολογίες. Δεν μπήκε σε λεπτομέρειες. Δεν μπήκε σε καθηκοντολογία. Δεν μπήκε σε τυπική εντολή στη ζωή του να τυποποιήσει τα πράγματα, παρά του έδωσε τη γενική έμπνευση. Που λέει τι, αγάπα τον Χριστό και κάνε ό,τι θέλεις. Και πήγαινε όπου θέλεις. Αλλά να έχεις μέσα σου την αγάπη του, το φόβο του, το σεβασμό του, τη λατρεία του. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός. Και πράγματι, δεν έπαθε κάτι ο Βασίλης Χατζηνικολάου. Είναι στην Ελλάδα, είναι ψάλτης, όλα τα καλά πράγματα κάνει και με βοηθούσε στις εκπομπές τόσα χρόνια. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι η κατήχηση είναι πολύ βασικό να εμπνεύσει στα παιδιά έναν τρόπο που θα αγαπήσουν το Θεό, αλλά θα τον αγαπήσουν με έναν τρόπο δικό τους, προσωπικό τους, να γίνει βίωμά τους και όχι απλώς να τους επιβάλλουμε εμείς κάτι έξωθεν. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το θέμα δεν είναι να επιβάλλεις στον άλλον κάτι για λίγες μέρες να το κάνει, να είναι ένα καλό παιδί όπως το θέλεις, κουρδιστό, έτσι, που να δουλέψει, να το βλέπεις και να καμαρώνεις, αλλά αυτό να μην γίνει βίωμά του και κτήμα του. Το δύσκολο είναι πώς αυτό από τα αυτιά θα κατέβει στην καρδιά, θα μπει στο αίμα και θα γίνει προσωπικό του και κτημένο. Θα γίνει δικό του αίμα, δική του ζωή. Αυτό που λέει αυτή η κινέζικη παροιμία, αν θες, λέει, το παιδάκι σου να φάει μία μέρα, δώσ' του ένα ψαράκι τηγανιτό να φάει. Αν θες να τρώει μια ζωή, μάθε το να ψαρεύει. Μάθε το να ψαρεύει. Και αν το μάθεις να ψαρεύει, όπου και αν βρεθεί και χωρίς εσένα στη ζωή και χωρίς εσένα όλη την ώρα δίπλα του, θα μπορεί να ψαρέψει και να ζήσει. Μια τέτοια κατήχηση νομίζω είναι πετυχημένη. Αυτή που δίνει στον άλλον μια έμπνευση και μια αγάπη προσωπικής σχέσης με τον Χριστό, ώστε το παιδί σου αν φύγει από την Κρήτη να πάει να σπουδάσει κάπου αλλού, σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα, να βάζει το ξυπνητήρι μόνο του το πρωί στην Κυριακή και να πει θα πάω στην εκκλησία. Και ας μην είναι η μάνα μου δίπλα να σκουντάει, να τηλεφωνάει, να χτυπάει, να φωνάζει και να μου λέει σήκω να πας εκκλησία. Αυτή είναι η επιτυχία. Τι κάνει το παιδί όταν φύγει από κοντά σου, από κοντά μου και από κοντά από το περιβάλλον το στενό που είναι το προσεκτικό περιβάλλον του θερμοκηπίου. Αλλά εμείς δεν κάνουμε παιδιά θερμοκηπίου. Πρέπει να βγουν στη ζωή, που δεν είναι θερμοκήπιο η ζωή. Η ζωή είναι σκληρή. Η ζωή είναι ψυχρή. Η ζωή είναι δύσκολη. Το μάθες το παιδί σου να κάνει πράγματα τέτοια. Αυτό είναι το θέμα της κατήχησης. Ήρθε μια κυρία στην Κύπρο και μου λέει, το παιδί μου, λέει, έχει ξεφύγει από το Θεό, έχει χαλάσει, έχει παρασυρθεί. Και μου λέει, πάτερ, τι καλά που ήταν όταν ήταν μικρό. Εγώ όταν ακούω γονείς που έχουν παράπονα το παιδί τους, ένα ποσοστό 80% έχουν πρόβλημα ήδη οι γονείς. Δεν αφορά εσάς φυσικά, πάντα αφορά κάποιους άλλους. Έτσι, μην το παίρνετε προσωπικά. Ποτέ δεν. Ό,τι πω σήμερα δεν αφορά εσάς. Ό,τι παρατήρηση κάνω, εσείς είστε τέλειοι. Εντάξει. Λοιπόν, μου λέει, πάτερ, το παιδί μου, λέει, δεν πάει καλά. Και όταν ήταν μικρό, μου λέει, ήταν πολύ καλό
και είπε στη συνέχεια τη φράση που μου έδειξε το μεγάλο της πρόβλημα, της μαμάς. Λέει, τι καλά που ήταν μικρό, το έκανα ό,τι ήθελα. Αυτό, μόλις είπε το έκανα ό,τι ήθελα, λέω, αμέσως το έβγαλε ο άνθρωπος. Το πήγαινα στην εκκλησία, το πήγαινα για εξομολόγηση, το βάζα στο ιερό, αυτές ήταν οι φράσεις της, το βάζα στο ιερό, το κοινωνούσα. Μετά λέει, πού πήγαν όλα αυτά. Και δεν αναρωτιόταν τόσα χρόνια αυτή η γυναίκα να πει, αυτά που κάνω στο παιδί μου, τι είναι. Τα σταλάζω μες στην ψυχή του με τρόπο βιωματικό να το εμπνεύσω ή απλώς τα επιβάλλω. Αν επιβάλλεις κάτι, το παιδάκι ώσπου να πάει 15, 16, 17 χρονό, σου κάνει τα χατήρια. Και από φιλότιμο και από αγάπη κλπ. Αλλά τα κάνει και λίγο τυπικά. Όταν αυτά δεν τα βλέπει και γύρω του, όταν αυτά δεν είναι στην ατμόσφαιρα του σπιτιού, παρά μόνο στα λόγια, όταν δεν είναι στον κατηχητή, στον υπεύθυνο νεότητος, να τα βλέπει να κτηνοβολούν το πρόσωπό του, παρά μόνο να τα λέει το στόμα του, το παιδί δεν πείθεται. Τα κάνει τυπικά και μετά λέει, όταν μεγαλώσω θα κάνω τις δικές μου επιλογές. Θα ξεφύγω να κάνω αυτό που με ευχαριστεί. Γιατί δεν του έδωσα ένα Χριστό που θα τον ευχαριστήσει προσωπικά. Δεν του έδωσα μερικές φορές έναν απολαυστικό Χριστό, αλλά ένα Χριστό αρκετά καταπιεστικό, ένα Χριστό αρκετά τύπικο των τύπων της επιφάνειας, του δήθεν, έτσι, των καλών τρόπων, της καλής συμπεριφοράς, που όμως δεν αγγίζει την καρδιά του παιδιού. Και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Τι βλέπει το παιδί. Εγώ όταν πήγαινα κατηχητικό, είχαμε ένα κατηχητή, ο οποίος μας έλεγε διάφορα ωραία πράγματα και μια φορά γύριζα από την Αθήνα στο σπίτι μου με το λεωφορείο. Και όταν πέρασα το Περιστέρι που έμενα, πριν χειροτονηθώ, είχε κάτι κινηματογράφους εκεί. Οπότε ξαφνικά βλέπω έξω στον δρόμο περπατούσε ο κατηχητής μου. Αυτός πήγαινε στο σπίτι του, εγώ έμενα πιο κάτω. Και το λεωφορείο έτρεχε. Και τι κάνω, σηκώνω από το κάθισμά μου να τον δω. Και πάω στο τέρμα του λεωφορείου να δω τις κινήσεις του, πού θα πάει. Και τον βλέπω, περνάει μπροστά από τον κινηματογράφο. Και ενώ ο κινηματογράφος ήταν δίπλα του από εδώ, αυτός κοίταζε μπροστά. Και τι κοίταζε, ας πούμε, με περιέργεια, τι είναι εδώ, τι είναι εκεί. Που τότε, ας πούμε, λέγαμε ο κινηματογράφος μπορεί να έχει κάτι που δεν πρέπει να δεις κλπ. Εγώ έλεγα μέσα μου, για να δω, αυτά που λέει τα κάνει. Ήμουν πολύ περίεργος. Λέω, άμα τον δω να κοιτάει κινηματογράφο, θα χάσω πάσα άποψη γι' αυτό. Λάθος μου, έτσι, αλλά ως παιδί, το παιδί το θέλει αυτό. Δεν θέλει τόσο τι του λες, αλλά τι κάνεις. Τι κάνεις εσύ. Τι βγάζεις εσύ από τη ζωή σου. Γι' αυτό η κατήχηση δεν είναι μονομερής, μόνο στην νεανική συνάντηση, στο κατηχητικό, μια επίσκεψη στο μοναστήρι, μια βοήθεια που θα κρατήσει λίγη ώρα. Το θέμα είναι τι θα κάνεις μετά στο σπίτι σου. Τι θα βρεις στους γονείς σου. Η κατήχηση γίνεται μαζί με τους γονείς. Το σπίτι μαζί με την εκκλησία. Πώς το λέει στην Αγία Γραφή, κατοίκον εκκλησία. Ε? Η εκκλησία που είναι στο σπίτι. Να δει το παιδί την αγάπη και στο σπίτι. Να δει την ενότητα και στο σπίτι. Να δει τους γονείς του συμφιλιωμένους, αγαπημένους και στο σπίτι. Είναι κατήχηση για το Θεό. Γιατί το παιδί πριν δει το Θεό, είδε εσένα. Το ξέρετε αυτό, ε? Όσοι έχετε γεννήσει παιδί, όταν η μάνα γεννήσει το παιδί, τι κάνει ο γιατρός. Παίρνει το μωρό, κατευθείαν το βάζει παπ, επάνω. Γιατί? Για να νιώσει το μωρό την καρδιά της μάνας του, τη μυρωδιά της μάνας του, το κορμί της μάνας του, το φιλί της μάνας του. Το παιδάκι δεν είδε Θεό, αόρατο, είδε σένα. Ο πρώτος Θεός είσαι εσύ. Ο πατέρας, η μάνα και οι δάσκαλοι που σιγά σιγά έρχονται στη ζωή. Αν εμείς οι μεγαλύτεροι δεν βγάλουμε το Θεό στη ζωή μας, ό,τι και να λέμε μετά ωραία λόγια, δεν πείθουν τα παιδιά. Έλεγα σε ένα παιδί, του λέω, μη στεναχωριέσαι, ο Θεός σε αγαπάει πάρα πολύ. Λέει, δεν με αγαπάει κανένα εμένα. Του λέω, σε αγαπάει πολύ ο Θεός, του λέω, φαντάσου, του λέω, σαν τον πατέρα σου. Και μου λέει, τον πατέρα μου έχω να τον δω, λέει, 1,5 χρόνο, γιατί έχουν χωρίσει. Πήγα να του πω εγώ, ο Θεός σε αγαπάει σαν τον πατέρα σου, και ήταν η πλήρης αποτυχία. Το παράδειγμά μου δεν τέριαζε. Γιατί το σπίτι του είχε διαλυθεί. Για να πω λοιπόν ότι ο Θεός αγαπάει σαν τον πατέρα σου,
Είναι ανάγκη το σπίτι σου να θυμίζει την ενότητα και την αγάπη του Θεού. Αλλιώς είναι πολύ δύσκολο. Αλλιώς στην Εκκλησία λέμε ωραία λόγια, έχουμε προβλήματα κι εμείς που τα λέμε τα δικά μας, τη δική μας αμαρτωλότητα και εμπάθεια. Υπάρχουν προβλήματα και στο σπίτι, πώς να δέσει κάτι στην ψυχή του παιδιού, πώς να πιάσει η κατήχηση μετά. 20 χρόνια στο σχολείο που δίδασκα, στο Λύκειο, ήταν η καλύτερη μου βοήθεια από τα παιδιά. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Τα παιδιά μου έλεγαν αλήθειες, τα παιδιά μου έλεγαν ό,τι ένιωθαν. Τα παιδιά δεν φόραγαν μάσκες και προσωπία. Οπότε ό,τι έλεγαν έβλεπα ότι ζητάνε το Θεό, ζητάνε αγάπη, ζητάνε αλήθεια, ζητάνε να μάθουν να προσεύχονται, ζητάνε να μάθουν να αγαπούν και να αγαπιούνται. Αλλά περίμεναν να τα δουν και στο σπίτι τους και δεν τα έβλεπαν. Τι να έκανα εγώ μετά, έλεγα στην τάξη διάφορα ωραία πράγματα. Μου λέγανε καλά, τα λες, αλλά μία ώρα κρατάει το μάθημα, άλλη μία ώρα, άλλο χάναμε το μάθημα, άλλο το πηγαίναμε εκδρομή. Το σπίτι τι κάνει την υπόλοιπη μέρα. Δίναμε ελέγχους. Και ήρθαν οι γονείς να πάρουν τους βαθμούς. Και ήταν όλοι καλοντημένοι, σαν και εσάς τώρα, έτσι ωραίοι, περιποιημένοι, τα καλά τους, αυτά. Και τους είχα πει εγώ, μην έρθουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς, να έρθουν μόνο, μόνο οι γονείς να πάρουν τους ελέγχους, για να πούμε και τίποτα πιο ανοιχτά, ας πούμε. Ήρθαν οι γονείς. Ήρθαν και κάτι παιδιά, ήρθαν και αυτά με το ζόρι, ήθελα κι εγώ λέει να έρθω. Και καθόταν ένα παιδί στη γωνία, ήρθε η μάνα του, βάζει βαθιά μετάνοια. Μου λέει ευλογείται, στο σχολείο τώρα να λέει ευλογείται, λέω αυτή λέω ξέρει πολλά. Αφού λέει ευλογείται ο Κύριος, σημαίνει ότι είναι πολύ της Εκκλησίας. Άρχισε να μου λέει λοιπόν κάτι πολύ ωραία πνευματικά λόγια, με το ταγέρι ήταν, με έπεισε ότι είναι πάρα πολύ πνευματική, εγώ χάρηκα. Ο γιος της από εκεί κοίταζε, ο γιος της, στην πόρτα και γυρίζει και μου κάνει νόημα ο γιος της. Μου λέει, εγώ ντράπηκα. Ντράπηκα για τη μάνα, ντράπηκα και για το παιδί και για τον εαυτό μου. Λέω τώρα, ήμουν αμήχανος. Αυτή έλεγε με ταρσιωμένα πράγματα, λέει ο άντρας μου, λέει, είχε πάει μια φορά στο Αγιώρος, έχω έναν ξάδερφο στο μοναστήρι, το τάδε, και ο γιος πίσω να κάνει έτσι. Την άλλη μέρα όμως, του λέω, γιατί το έκανες αυτό, λέω, και με δυσκόλεψες και εμένα. Μα λέει, πάτερ, τι κατάσταση είναι αυτή, λέει. Δεν μπορεί να ανέχομαι αυτή την υποκρισία. Λέω, γιατί το λες αυτό. Γιατί μου λέει, στο σπίτι είμαστε αλλιώς. Στο σχολείο είναι αλλιώς. Αυτή η μαμά μου, λέει, που είδες να σου βάζει μετάνοιες και να σου λέει αυτά τα ωραία λόγια, στο σπίτι με τον μπαμπά, λέει, σφάζονται. Με τον μπαμπά δεν έχουμε τα γλυκόλογα που είχε μαζί σου και την πίστη και τα ωραία και το Άγιο Όρος και τα λοιπά. Εκεί δεν υπάρχουν αυτά. Εκεί τσακωνόμαστε. Εκεί μας προσβάλλουνε, εκεί ακούμε λόγια βαριά, κουβέντες σκληρές και υποτιμητικές. Άρα λοιπόν η κατήχηση για να δέσει χρειάζεται ένα πλαίσιο ζωής. Αυτό που έκανε ο Χριστός μας, ο οποίος δεν είπε απλώς κηρύγματα, αλλά έφαγε με τους μαθητές του και τον έβλεπαν, περπάταγε με τους μαθητές του και τον έβλεπαν, κοιμόταν δίπλα τους και τον έβλεπαν και λέει τον κοίταζαν και... εθαμβούντο. Πω πολύ, τι ωραίος άνθρωπος. Ό,τι λέει το κάνει. Καλός όλο το 24ωρο. Δεν υποκρίνεται. Δεν είναι ψεύτικος. Δεν είναι διπλωμάτης. Αυτή η κατήχηση πάνω απ' όλα αγγίζει την ψυχή του παιδιού. Και να περάσουμε στα παιδιά έναν Θεό ο οποίος τα αγαπά χωρίς προϋποθέσεις. Ένας Θεός που αγαπάει το παιδί. Καταρχήν να σας πω ότι αυτά που λέω όλα σήμερα είναι όμως βλέπετε καταρχήν και μπερδεμένα και δεύτερον δεν είναι για όλες τις ηλικίες τα ίδια. Αλλιώς θα τα πει σε ένα παιδάκι δημοτικού, αλλιώς στο γυμνάσιο, αλλιώς στο λύκειο. Έτσι. Μην πάρετε τώρα ό,τι πω και το ταιριάξετε με το δικό σας το παιδί γιατί μπορεί να μπερδευτείτε. Αλλά γενικά αυτά που λέω ας τα κρατήσει ο καθένας και ας τα βάλει σε μια σειρά στη δική του οικογένεια. Τι θέλετε τώρα να πω, μπερδεύτηκα που ανέβηκες εσύ. Νόμιζα ότι χάσαμε κανένα αυτοκίνητο που ανεβούν και λένε το τάδε αυτοκίνητο. Α, ναι. Λέω λοιπόν να δώσουμε στα παιδιά την εικόνα ενός Θεού που τα αγαπάει απροϋπόθετα. Δηλαδή όχι με όρους, αν σε καλό παιδί θα σε αγαπάει ο Θεός. Αν πας κατηχητικό θα σε αγαπάει ο Θεός. Ή όπως έλεγε η κυρία στη γειτονιά μου που πέρναγα, φάει το φαΐ σου στο εγγονάκι της, λέει να σε αγαπάει ο πάτερ. Και το παιδάκι είχε σκάσει. Και της λέω όχι.
Ο Θεός θα αγαπάει, ο Θεούλης λέω και ο Πάτερ θα αγαπάει το παιδί πιο πολύ αν δεν το φάει όλο αυτό το φαΐ. Δηλαδή μην περνάμε στα παιδιά μηνύματα, προσέξτε αυτά, που τα μπερδεύουν στην ψυχή τους. Ρώτησα ένα παιδί μια φορά στο σχολείο, γιατί μου λέει Πάτερ κάνω πολλές αμαρτίες. Του λέω και πώς αισθάνεσαι το Θεό μετά τις αμαρτίες σου. Αισθάνομαι λέει, πάρα πολύ δύσκολα ότι δεν, σαν να μην με κοιτάει ο Θεός, σαν να μην θέλει να με δει. Και αισθάνομαι, λέει, ότι με αποφεύγει. Και ντρέπομαι, λέει, απέναντί του και δεν θέλω και να πηγαίνω εκκλησία γιατί νιώθω κάτι τέτοιο, μια απόσταση. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που τα παιδιά τα κάνουν πολύ ευαίσθητα απέναντι στην εκκλησία και φεύγουν. Και γι' αυτά φταίμε κι εμείς. Τι Θεό διδάξαμε και διδάσκουμε στο παιδί? Ένα Θεό μερικές φορές των ανταλλαγμάτων. Ένα Θεό μετάματα. Κάνε αυτό να στο δώσει. Όλα χρειάζονται κάποιες ηλικίες. Κάποιες φορές όλα βοηθούν. Αλλά το θέμα είναι να πιάσουν το βαθύτερο νόημα. Τι θα πει Θεός? Γιατί αγαπάς το Θεό? Πότε σε αγαπάει ο Θεός? Ό,τι και να κάνεις. Και αυτό κρατάει το παιδί κοντά στο Χριστό σε οποιαδήποτε κατάστασή του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μην απορρίψουμε ποτέ ένα παιδί για οποιοδήποτε λόγο στη ζωή του, ό,τι και να κάνει. Έχει μεγάλη σημασία πώς αντιμετωπίζεις την αδυναμία ενός παιδιού, την πτώση του παιδιού. Αν ψάξετε την αιτία που δεν πάει ένα παιδί εκκλησία, είναι ότι κάπου πληγώθηκε, κάπου παρεξηγήθηκε, κάποιος τον πρόσβαλε, τον αποπήρε και τον απογοήτευσε. Όχι ο Θεός. Ο Θεός πάλι είναι το θύμα που θυσιάζεται. Εμείς κακοποιούμε το Θεό στη σκέψη του παιδιού. Το λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, λέει ότι διημών βλασφημείτε το όνομα του Θεού εν της έθνεση. Με τη ζωή που κάνεις, λέει, βλέπει ο άλλος και χάνει την πίστη του εξαιτίας της συμπεριφοράς σου. Πώς του μίλησες? Κάτι χαστούκια, κάτι βρισχές, κάτι προσβολές στο όνομα του Χριστού. Από γονείς οι οποίοι νομίζουν ότι ο Θεός είναι αυτό που λένε στο τσεπάκι τους, ότι τα ξέρουν όλα για το Θεό. Και οι Άγιοι τι έκαναν? Δεν μίλαγαν με τόση σιγουριά για το Θεό όπως μιλάμε εμείς. Οι Άγιοι δεν μίλαγαν τόσο σίγουροι. Και όποτε πήγαιναν άνθρωποι σε αγίους ανθρώπους, γονείς σε αγίους ανθρώπους να κατηχήσουν τα παιδιά τους, οι Άγιοι άνθρωποι πάντα έλεγαν στους γονείς ότι αυτοί έχουν λάθος. Δεν μιλάς καλά στο παιδί σου. Δεν του φέρεσαι σωστά. Του λες καλά λόγια με λάθος τρόπο. Του μιλάς απόλυτα. Ζητάς πολλά από ένα παιδί που είναι μικρό. Και δεν δικαιολογείς τα λάθη του, ενώ και εσύ έχεις κάνει τα ίδια λάθη. Η κατήχησή μας λοιπόν πρέπει να έχει κατανόηση, πρέπει να έχει αυτογνωσία, δική μας δηλαδή, γνώση του εαυτού μας. Γι' αυτό αν καταλάβεις τον εαυτό σου, είσαι επιοικής με αυτόν που κατηχείς, είσαι συμπαθής. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γονείς οι οποίοι στα νιάτα τους είχαν κάνει τη ζωή τους, αταξίες, απροσεξίες, πάλευαν κι αυτοί, πάλευαν να βρουν το δρόμο τους. Όταν κάνουν παιδί και πάνε να το διδάξουν, να το κατηχήσουν, γίνονται πάρα πολύ αυστηροί. Και έλεγε ένας γέροντας στη μια κυρία που ήταν πολύ αυστηρή για το γιο της, της λέει: ξεχνάς τα δικά σου. Άλλο λέει εγώ. Φυσικά άλλο εσύ και άλλο αυτό το παιδί. Ο καθένας έχει το δρόμο του. Άρα λοιπόν, όπως στο δημοτικό δικαιολογούνται τα ορθογραφικά λάθη, γιατί λες παιδί είναι, θα μάθει. Έτσι και στη ζωή το παιδί θα κάνει και λάθη και στο δρόμο της κατήχησης θα κάνει λάθη και αυτός είναι ο δικός μας ρόλος να σταθούμε δίπλα του, να το συμπαρασταθούμε. Όχι να το καταδικάσουμε, όχι να το απορρίψουμε, ούτε να το διώξουμε από την εκκλησία με τον τρόπο μας. Και είναι πολύ βασικό να μάθουμε το παιδί στην κατήχηση να βρει την προσωπική του σχέση με το Θεό. Αυτό λέγεται εξατομίκευση. Εξατομικευμένη κατήχηση. Ο Θεός να ηχήσει. Τι θα πει κατήχηση? Υπάρχει ένας ήχος. Κατήχηση. Ένας ήχος βγαίνει από το στόμα μου και εύχομαι όταν ανοίγω το στόμα μου να μιλάει και ο Θεός μέσα από αυτό. Να ακούσει η ψυχή του κάτι. Σε αυτή την ακοή εμείς να κάνουμε στην άκρη. Βρες παιδί μου τη δική σου σχέση με το Θεό. Όχι όπως εγώ θέλω να στον περάσω, αλλά όπως είναι τα δικά σου δεδομένα, τα δικά σου γονίδια, η δική σου προσωπικότητα, ο χαρακτήρας σου. Εσένα τι Θεός σου ταιριάζει?
Το καταλαβαίνετε αυτό έτσι πως το λέω. Ένας είναι ο Θεός, αλλά ο τρόπος που το νιώθουμε είναι προσωπικός. Ένα είναι το Άγιο Όρος, τον ίδιο Χριστό λατρεύει όλο το Άγιο Όρος, αλλά κάθε μοναστήρι, αν πας, έχει το χαρακτήρα του. Ακόμα και οι μοναχοί των μονών φαίνονται. Λένε αυτός είναι Γρηγοριάτης, αυτός είναι Σιμωνοπετρίδης. Πού το κατάλαβες? Έχει, λέει, κάτι. Έτσι, τη φτιαξιά του. Θυμίζει τάδε μοναστήρι. Δεν είναι κακό να βρει ο καθένας το δρόμο του μέσα στην ίδια κατήχηση. Αυτό πώς λέγεται στην Εκκλησία μας, άνθηση των χαρισμάτων. Τα χαρίσματα του κάθε παιδιού να αναδειχθούν και να μην λειτουργούμε ως οδοστρωτήρας. Όλοι το ίδιο, όλοι ακριβώς να σκέφτονται όπως θέλω εγώ, όπως θα μιλήσω ο κατηχητής, όχι. Ακόμα και όταν ένα παιδί σου λέει κάτι ότι είναι αμαρτία, εγώ στο σχολείο τους έλεγα, γιατί λες ότι αυτό είναι αμαρτία? Λέει, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Τότε γιατί το λες αμαρτία? Έτσι μου είπανε. Εσύ λέω, έχεις αναρωτηθεί γιατί είναι αμαρτία? Εμένα λέει, δεν μου φαίνεται αμαρτία. Α, τώρα το άλλαξες. Δηλαδή, μέσα από μια συζήτηση, να μην είναι ένα παιδί που απλώς παπαγαλίζει κάτι που του λέω, αλλά να το έχει βιώσει. Να ξέρει γιατί αυτό είναι λάθος. Μου λέει, πάτερ, εγώ δεν καπνίζω. Και γιατί λέω, μου το λες έτσι? Δεν είναι καλό. Γιατί είναι καλό? Μα είστε ιερέας, δηλαδή πρέπει να πείτε ότι είναι σωστό. Σωστό είναι, του λέω, αλλά θέλω να καταλάβω αν αυτό ξέρεις γιατί το κάνεις. Εγώ, πάτερ, δεν έχω φίλοι, δεν έχω φιλενάδες. Και γιατί, λέω, δεν έχεις φιλενάδες? Γιατί δεν πρέπει. Γιατί δεν πρέπει? Μπλόκαρε. Δεν ξέρω να απαντήσει. Μόλις εκεί φτάνει η συζήτηση. Μα τι πρέπει, μου λέει. Όχι, εγώ δεν θα σου πω αν πρέπει ή δεν πρέπει. Είναι σημαντικό αν μπορούμε στην εποχή μας να κάνουμε τον άλλον να προβληματίζεται κιόλας. Και όχι να του δίνουμε χαπάκια έτοιμων απαντήσεων που τις καταπίνει και λέει τα ίδια πράγματα. Και όταν βγει στην κοινωνία, όποιος τον προλάβει τον πήρε και τον έκανε ό,τι ήθελε. Τα παιδιά που πάνε Αγγλίες και Γερμανίες και Αμερικές και γυρίζουν αγνώριστα μετά, που λένε οι γονείς τους πώς πήγε και πώς γύρισε, είναι αυτά τα παιδιά. Που ήταν αγγελούδια πριν, αλλά αγγελούδια χωρίς, πείτε τη λέξη, επίγνωση. Δεν είχαν επίγνωση του τι κάνουν. Απλώς επαναλαμβάνουν τυπικές πράξεις. Όχι έτσι. Να ξέρουμε γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε. Να εμβαθύνουμε στη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Και όχι απλώς επαναλήψεις της συμπεριφοράς του ενός και του άλλου. Επίσης, άρα όχι έτοιμες λύσεις, νομίζω, στην αγωγή των νέων. Ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, που σίγουρα είναι αγαπητός σας, γιατί έχει σχέση με την Κρήτη και με το μοναστήρι της Χρυσοπηγής και με τις αδελφές εκεί, αλλά και με πολλούς από εσάς, μου έκανε εντύπωση πώς γράφει κάποιος ένα βιβλίο που λέγεται «Κοντά στο γέροντα Πορφύριο» είχε βγει, στο πίσω μέρος, λέει μια φράση που μου έκανε πολύ εντύπωση. Λέει, όταν γνώρισα, λέει, τον γέροντα Πορφύριο, λέει ο συγγραφέας, γνώρισα έναν διαφορετικό Χριστό. Αλλιώς τον φανταζόμουν τον Χριστό, λέει, όπως μου τον είχε μάθει ο παππούς μου και η γιαγιά μου και η μάνα μου και μ' είχε λίγο πνίξει αυτός ο Χριστός. Πολλές ενοχές, πολλή καταπίεση, πολύ έτσι δύσκολη ζωή κοντά στον Χριστό. Όταν γνώρισα, λέει, τον γέροντα Πορφύριο, γνώρισα έναν καινούριο Χριστό που μου έδωσε ανάσα, που μου έδωσε οξυγόνο. Αυτό θα πει ότι μέσα από τη συμπεριφορά μας, από τα λόγια μας και κυρίως από την ατμόσφαιρα που εκπέμπουμε, βγάζουμε ένα Χριστό. Ο καθένας από μας. Και το ερώτημα είναι ποιο Χριστό βγάζουμε. Ποιο Χριστό βγάζουμε. Είναι αναπόφευκτο ο Χριστός που βγάζουμε να περνάει και από το δικό μας προσωπικό φίλτρο. Δεν γίνεται να το αποφύγουμε. Έτσι. Τουλάχιστον όμως να προσπαθούμε αυτό το φίλτρο να το εξαγνίζουμε όσο μπορούμε. Να προσεγγίζει τον αληθινό Χριστό του 30, εκεί, το 30 μετά Χριστόν περίπου. Αυτό να θυμίζει. Και να μην θυμίζει το Χριστό της δικής μας μόνο φαντασίας. Ο πατήρ Πορφύριος το είχε αυτό. Στη δική του κατήχηση, που ήταν όλη η ζωή του μια κατήχηση, διότι κατηχούσε και επίμενε τους ανθρώπους χωρίς να το επιδιώκει, αβίαστα, στη ζωή του την ίδια, και ο ήχος της φωνής του σου έλειωνε την καρδιά. Όσοι τον είχαν ακούσει θυμούνται τα λόγια του αυτολεξή
Εγώ τον είχα δει δύο φορές και ό,τι μου είχε πει το θυμάμαι αυτολεξί. Όταν λέω αυτολεξί δεν ξέχασα τη λέξη του. Αυτό θα πει κατήχηση. Να χαράζεις με φωτιά αυτόν που σε ακούει και να μην ξεχνάει τα λόγια σου. Αυτός λοιπόν εξέπλητε τους ανθρώπους. Αυτό που είπα πριν. Πήγαιναν οι γονείς να κατηχήσουν το παιδί τους, αρχίζαν το κήρυγμα, αυτό που λέει πάλι ο μπαμπάς κάνει κήρυγμα, πάλι μαμά κήρυγμα στο σπίτι έχουμε. Και έλεγε, δεν μιλάς καλά στο παιδί, μιλάς απότομα στο παιδί, το προσβάλλεις, το θίγεις, το καταπιέζεις. Και έλεγε συνέχεια τη λέξη που λέει στο βιβλίο, στο Βίος και Λόγοι, ότι δεν θέλει ο Χριστός μας την αγκαρία, την αγκάρια όπως λέει, όχι με το ζόρι πράγματα. Και η κατήχηση δεν έρχεται να ζωρίσει, έρχεται να ξεκλειδώσει την ψυχή του παιδιού. Να την αλλάξει απαλά εκεί που βρίσκεται. Τη σπάσει γέγονα τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να κερδίσω τους ανθρώπους στο Χριστό. Δεν είμαι αμαρτωλός, αλλά καταλαβαίνω τους αμαρτωλούς και κατεβαίνω μερικές φορές στο επίπεδό τους να τους μειώσω όσο μου επιτρέπεται. Δεν θα κάνω την αμαρτία τους, αλλά θα καταλάβω την αγωνία τους, το μπέρδεμά τους. Θα τους νιώσω, θα τους καταλάβω. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Όταν ήρθε ο άλλος και κάπνιζε και μύριζε στην εξομολόγηση τόσο πολύ, εγώ δεν μπορώ να το τσιγάρω με τίποτα γιατί με πιάνει έτσι μια ανακατοσούρα. Όχι όμως από αρετή, δεν μ' αρέσει καθόλου. Σήμερα ο ταξιτζής που μπήκα μου λέει, είχε το ράδιο και είχε μουσική και μου λέει, αν σε ενοχλεί κάτι, πάτερ, πες μου ό,τι θες, παράθυρα, αλλάξω, αφού λέω, θα καπνίζεις όλα τέλεια, του λέω, δεν με πειράζει τίποτα, βάλε ό,τι θες, μουσική, δεν με ενοχλούν οι μουσικές. Εκεί λοιπόν ήρθε ένας, εξομολογήθηκε, κάπνιζε, μύριζε τόσο πολύ, μου λέει, πάτερ, έχω και αυτό το παλιό πράγμα, λέει, με έχει παρασύρει, καπνίζω τόσο πολύ και νιώθω τόσο χάλια. Και του είπα, του λέω, τι να κάνεις κι εσύ, του λέω, πού θα καταφύγεις. Μου λέει, τι, δεν είναι κακό, δεν με μαλώνεις. Τι να σε μαλώσω, του λέω, για να καπνίζεις, δεν καπνίζεις από καλό, στεναχώριες έχεις. Πάρα πολλές, μου λέει. Πιάνεις μια κουβέντα στην κατήχησή σου, ξεκινώντας από εκεί που είναι ο άλλος και όχι εκεί που θες εσύ κατευθείαν να τον πας. Κατεβαίνεις στο επίπεδό του. Ένα παιδί στο σχολείο, κάνουμε λειτουργία κάθε μήνα μια φορά. Είχαμε ναό στο σχολείο, πολύ ωραία εκκλησία και κάναμε θεία λειτουργία. Ένα παιδί τρίτης λυκείου ήρθε μια φορά και μου λέει, ομολογιόταν σε μένα, μου λέει, αυτή την Παρασκευή, λέει, πάτερ, που θα λειτουργήσει, δεν μπορώ να έρθω, γιατί, μου λέει, θα πάμε τη φίλη μου και την παρέα μου, λέει, του σχολείου, θα πάμε για καφέ, λέει, στο Μαρούσι, το πρωί. Είναι η μόνη ώρα, λέει, που μπορούμε να πιούμε καφέ και δεν μπορώ να λειτουργηθώ. Ωραία, και τι θες από μένα, όχι, μην με παρεξηγήσετε, όχι, δεν σε παρεξηγώ, μην με μαλώσεις, όχι, δεν σε μαλώνω. Καλά, εγώ, λέω, θα κάνω προσευχή και για εσάς που θα είστε εκεί. Και πες, λέω, και στη φίλη σου χαιρετίσματα. Εκεί που θα πίνετε καφέ, δώσε χαιρετίσματα από μένα. Μου λέει, δεν την ξέρεις. Όχι, λέω, δεν την ξέρω. Πειράζει, λέω, δώσε χαιρετίσματα. Μου λέει, τι να της πω, δηλαδή, χαιρετίσματα από, ναι, από το πνευματικό μου. Λέω, είναι κακό. Εντάξει, θα το πω, λέω, αν μπορώ θα το πω. Καλά, του λέω. Κάναμε τη λειτουργία την Παρασκευή, ήρθε Δευτέρα, Τρίτη, με βρίσκει σχολείο το παιδί ξανά, μου λέει, πάτε, αυτό που σας είχα πει έτσι, με συγχωρείτε που δεν ήρθα την Παρασκευή, γιατί δεν το. Σας αγαπάω, λέει, αλλά δεν μπορούσα. Του λέω, δεν υπάρχει θέμα. Α, και το άλλο, λέει, η φίλη μου, λέει, της είπα χαιρετίσματα και εκεί που έπινε καφέ της έκανε εντύπωση και μου λέει, παπάς, σου είπε χαιρετίσματα, δεν σε μάλωσε. Λέει, δεν με μάλωσε. Θέλω να του μιλήσω, λέει, μια φορά. Και αυτή η κοπέλα ζήτησε να έρθει να με δει. Εγώ ήξερα ποιο είναι το σωστό. Ότι πρέπει να του πω ότι πρέπει να έρθει στη Θεία Λειτουργία. Ότι προηγείται η Θεία Λειτουργία του καφέ. Και διάφορα όλα πνευματικά και ωραία λόγια. Αλλά εκείνη την ώρα τι κάνεις. Ζυγίζεις τα πράγματα. Και βλέπεις τι θα κερδίσω και τι θα χάσω. Αν στο παιδί αυτό πω το απόλυτο, με τρόπο απόλυτο, το παιδί αυτό μπορεί να μην ξανάρθει ούτε να εξομολογηθεί, ούτε να εκκλησιαστεί. Να τα χάσει όλα. Τα ζήγησα και είπα, Θεέ μου, φώτισε με τι να του πω και του είπα αυτό. Άλλη περίπτωση μπορεί να του έλεγα, όχι, δεν έχεις να πας σε κανένα καφέ, θα έρθεις στην εκκλησία. Το έχεις ανάγκη να προσευχηθείς. Δεν είναι όμως όλα για όλους. Αυτό το παιδί δεν με ρώτησε. Μου ανακοίνωσε.
Όταν βλέπεις ότι ανακοινώνει, θα πει δεν το συζητάει. Και ήταν τρίτη λυκείου, ετών δηλαδή 17,5-18. Και λες, πώς θα μίλαγα στο παιδάκι, θα του έλεγα έλα εδώ και προχώρα. Στο 18χρονο όμως, δεν μπορώ να μιλήσω όπως θα μίλαγα στο παιδάκι. Αυτό μας το χαρίζει ο Θεός με μια λέξη που λέγεται στην Εκκλησία πώς. Μπράβο, όλοι την ξέρουμε τη λέξη. Αυτή είναι η λέξη, η διάκριση. Τι θα πω στο κάθε παιδί. Και με εντυπωσίασε η διάκριση πάλι του Αγίου Προφυρίου, που ένα συγκλονιστικό περιστατικό που δεν θα τολμούσα να το κάνω ποτέ αυτό, γιατί δεν έχω τη φώτιση του πατρός Προφυρίου, που πήγε ένας άσωτος άντρας και τον κατήχησε και τον πείμανε με έναν τρόπο που σπάει όλα τα κοντέρ και όλα τα βιβλία της λογικής αυτού του κόσμου. Γιατί αυτός ήταν άσωτος, με τη στενή έννοια, δηλαδή γύριζε εδώ και εκεί και μακριά από τη γυναίκα του και είχε άλλες φίλες και τι έκανε, εξομολογήθηκε αυτά που ήθελε, αυτό δεν το είπε και την ώρα που πήγε να φύγει από την εξομολόγηση, ανοίγει την πόρτα και του λέει ο πατήρ Μορφίος, του είχε πει τελείωσες παιδάκι μου, τελείωσα. Εντάξει, και όταν πήγε να φύγει του λέει, άκου να σου πω και κάτι άλλο. Και αυτά που κάνεις, του λέει, με αυτή τη γυναίκα, μην τα κάνεις, ρε παιδί μου, μέσα στην Αθήνα, που πάτε στα ξενοδοχεία. Μπορεί να σε δει καμιά φορά, λέει, ο γιος σου που σπουδάζει στο πανεπιστήμιο και να πληγωθεί η ψυχούλα του, λέει, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο το παιδί σου. Άμα θες, λέει, να την παίρνεις, να πηγαίνετε μακριά, στις εξοχές. Όχι, λέει, μέσα στην Αθήνα. Αυτός τρελάθηκε. Μένει με το πόμολο στο χέρι και γυρίζει γονατιστός και κλαίγοντας στο κρεβατάκι του που ήταν και εξομολογούσε. Του λέει, γέροντα, αυτό δεν σου το είπα. Δεν μου το είπες, λέει, αλλά μου το είπε ο Χριστός. Και θέλω να σε βοηθήσω, όχι να σε μαλώσω. Και έβλεπε στην κατηχητική του διάθεση ότι αν ο ήχος της φωνής του ήταν τσεκούρι, αυτόν τον άνθρωπο δεν θα κατάφερνες τίποτα. Από εκεί που ήταν βυθισμένος, του λέει, τουλάχιστον κράτα την αξιοπρέπειά σου. Τόσο άντεχε. Μετά θα κάνεις και άλλα βήματα. Αυτό λέει η φώτιση των Αγίων. Και αυτός ο άνθρωπος εννοείται, όχι απλώς αυτό δεν ξανάκανε, και στο σπίτι του επέστρεψε, και ζωή άλλαξε, και μετάνιωσε, αλλά πώς, με έναν τρόπο που κέρδισε την ψυχή του η ποιμαντική και η κατήχηση του Αγίου Πορφυρίου. Το θέμα δεν είναι να πεις αλήθειες μόνο, το θέμα είναι να τις πεις με τρόπο φωτισμένο από τον Θεό. Φωτισμένο από τον Θεό. Γι' αυτό μην ρωτάτε τι λέει ο ένας πνευματικός και τι ο άλλος. Μην ψαρεύετε να μάθετε μυστικά τι συμβουλές δίνει ο ένας και τι συμβουλές δίνει ο άλλος. Και κυρίως μην βγάζετε συμπεράσματα για την αγιότητα του ενός και του άλλου ανάλογα το τι λέει. Γιατί αν κάποιος ρωτούσε αυτόν τον κύριο βγαίνοντας, τι σου είπε ο πατήρ Πορφύριος, και αυτός έλεγε μου είπε να πηγαίνω στις εξοχές, θα έλεγε ότι ο πατήρ Πορφύριος είναι ένας αμαρτωλός ιερέας που λέει αμαρτωλές συμβουλές. Κάνω λάθος? Άρα λοιπόν θέλει μια διάκριση πώς χρησιμοποιούμε τα λόγια μας. Επαναλαμβάνω, εγώ αυτό δεν πρέπει να το κάνω, γιατί αυτός ήταν ένας άνθρωπος με ειδικό χάρισμα από το Θεό. Ειδικό χάρισμα από το Θεό. Αλλά δείχνει ότι η ζωή του Αγίου Πνεύματος θέλει και ένα ρίσκο. Θέλει και μια τόλμη. Θέλει και κάποιους ανθρώπους που θα κάνουν αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι γίνομαι μαζί σου, σε νιώθω, σε καταλαβαίνω, κατεβαίνω στο επίπεδό σου και δέχομαι να τσαλακώσω την αξιοπρέπειά μου και το προφίλ μου ότι είμαι ένας πολύ καλός, δεν πειράζει. Είχα βρεθεί μια φορά σε ένα μοναστήρι και ήταν μια κοπέλα η οποία φοράγε ξόπλατο και κοντά ρούχα γενικώς και ήταν εκεί ένας γέροντας που όταν την είδε, της μίλησε πολύ ευγενικά, της τη χάιδεψε και στην πλάτη. Και εγώ δεν σας κρύβω, σκανδαλίστηκα λίγο που κοίταζα. Δεν είχα χειροτονηθεί, τότε ήταν παλιά. Λέω, καλά, τι κάνει τώρα εκεί πέρα αυτή, πώς μπήκε εδώ και αυτός πώς της μιλάει και έτσι. Και μετά μου λέει αυτός ο γέροντας, αυτή η κοπέλα που είδες, λέει, δεν ξέρεις τι ψυχούλα είναι. Είναι πολύ καλή κοπέλα. Είναι πολύ ευαίσθητη ψυχή. Και ντύνεται, λέει, έτσι, επειδή σπίτι της δεν την αφήνουν να φορέσει τίποτα πιο σεμνό. Γίνεται φασαρία μεγάλη, λέει, στο σπίτι. Αν βάλει σεμνά, δεν την αφήνουν, γιατί ξέρουν θα βγει η εκκλησία. Ενώ αυτά, λέει, έρχεται κρυφά, κάθεται εκεί, μόνο εγώ το ξέρω. Πόσο λάθος μπορούμε να κάνουμε όταν βαθμολογούμε και αξιολογούμε τη ζωή των άλλων τόσο επιπόλαια και βιαστικά. Είναι συναρπαστικό το έργο της κατήχησης των ανθρώπων,
Είναι κάτι που το έκανε ο ίδιος ο Θεός, γιατί ακριβώς αυτός συναρπάζεται με τέτοια πράγματα και γιατί η αγάπη του, όπως λένε οι Άγιοι, είναι εκστατική αγάπη. Τι θα πει εκστατική? Βγαίνει, εξίσταται, βγαίνει από τα δικά του όρια και έρχεται κοντά μας. Και πρέπει να το κάνουν αυτό άνθρωποι που η καρδιά τους το λέει. Όπως και γονείς πρέπει να γίνονται άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να είναι άξιοι να γίνουν γονείς, αλλά και κατηχητές πρέπει να είναι άνθρωποι που γίνονται άξιοι πάνω στον αγώνα τους. Ποιος είναι άξιος? Ουδής άξιος, λέμε στη Θεία Λειτουργία. Ποιος λοιπόν είναι άξιος? Αυτός που το καταλαβαίνει και καταθέτει στο Θεό την αδυναμία του και λέει: ό,τι μπορώ κάνω, Θεέ μου, φώτισέ με. Και κάνε με, Θεέ μου, λίγο, πώς είπαμε τη λέξη στα αγγλικά, flexible. Ευέλικτο, έτσι. Ευέλικτο, σαν το κερί της μονής που μαλακώνει. Να είστε έτσι. Όταν κατηχείτε, μην είστε σίγουροι για αυτά που λέτε. Μην είστε φαρμακοποιοί που βγάζουν το βιαράκι και λέει πόσο κάνει το φάρμακο αυτό, κάνει 3,30 μάλιστα. Έρχεται ο άλλος πελάτης, πόσο κάνει 3,30. Σε όλους 3,30 θα πει και τη μέρα. Εμείς να είμαστε των εκπλήξεων. Ο Θεός τον καθένα θα πει 3,30, εσύ 5, εσύ 2, εσύ τίποτα δωρεάν, δεν έχεις. Είναι η δικαιοσύνη του Θεού και η σοφία του Θεού δεν είναι αυτή που φανταζόμαστε εμείς. Και στην κατήχηση ακόμα, ο τρόπος που θα προσεγγίσουμε το κάθε παιδί είναι τελείως διαφορετικός. Και αυτή είναι η ομορφιά. Όποιοι κατηχητές το βλέπουν έτσι, δεν βαριούνται που κάνουν κατηχητικό. Τους αρέσει, έχει ομορφιά και οι γονείς χαίρονται τα παιδιά τους. Αν πεις στη ρουτίνα ότι πρέπει να πω το μάθημα, πρέπει να πω αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να τους βάλω στο κεφάλι αυτή τη γνώση, στεγνή, ξερή γνώση, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ στο σχολείο υπέφερα λίγο όταν ερχόταν κανένας επιθεωρητής. Εκεί μου λίγο δύσκολος. Όταν ήμασταν με τα παιδιά, ήμασταν τέλεια. Μιλάγαμε, πέρναγε ώρα, χτύπαγε το κουδούνι και μερικές φορές μας φωνάζανε ότι τα λεωφορεία φεύγουν. Γιατί ήταν ιδιωτικό σχολείο, λέει, χτύπησε το κουδούνι, δεν τα ακούγαμε. Όταν όμως ερχόταν ένας επιθεωρητής μέσα ή κάποιος που έπρεπε και εγώ να είμαι πάρα πολύ στα κουτάκια μέσα, άλλαζα ύφος. Έπρεπε να πω το μάθημα. Και μου λέγανε τα παιδιά, γιατί αλλάζει όταν μπαίνουν αυτοί μέσα? Τι να κάνω, πρέπει να τα πω όπως τα λέει το βιβλίο. Μα λέει, δεν είναι ωραία έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Το μυστικό είναι τα λόγια σου να είναι βγαλμένα από τη ζωή και όχι από βιβλία. Τα βιβλία θα σου δώσουν το ερέθισμα. Θα σου δώσουν την έμπνευση, την ιδέα, το σκελετό. Αλλά μετά θα χτίσεις. Και η ζωή δεν είναι βιβλία, ούτε επαναλήψεις, ούτε αυτό που λέμε ξύλινος λόγος. Είναι η ζωή ίδια. Καταλαβαίνετε? Αυτό το παιδί με την κοπέλα που πιάνε καφέ, πήγε στη Μυτιλήνη στρατιώτης και έκανε τάματα. Λέει, και ανέβαινε στην Παναγία της Αγιάς σου πόσες φορές με τα πόδια, με ποδήλατο, να προσκυνήσει κλπ. Και το έκανε σαν τάμα. Και όποτε γυρίζει, έρχεται και με βλέπει στην Αθήνα. Δεν χάσαμε την επαφή. Γιατί δεν έκοψα τη σχέση του με το Θεό και με μένα. Λέει, δεν έβαλες νερό στο κρασί σου? Δεν έβαλα νερό. Γιατί δεν του είπα ότι αν αμαρτήσεις, καλά κάνεις και αμαρτάνεις. Αλλά κοιτάω πόσο αντέχεις από εκεί που είσαι να ανέβεις εδώ. Δεν μπορεί από εκεί να τον ανεβάσω στην κορυφή. Ούτε εγώ έχω ανέβει στην κορυφή. Κανένας δεν έχει ανέβει σε αυτές τις κορυφές. Έτσι. Νομίζω τελείωσα. Και, ναι. Και στις ερωτήσεις να μην απαντάμε αν δεν ξέρουμε στην κατήχηση. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένας εντυπωσιάστηκε που κάποτε με ρώτησε κάτι και δεν το απάντησα. Λέει, είσαι φοβερός. Λέω, γιατί δεν τα ξέρεις όλα, μου λέει. Με εντυπωσίασε εσύ και την ημέρα που είπες δεν ξέρω. Μα λέω, αλήθεια είπα. Μα γι' αυτό λέει, μ' αρέσει. Που δεν ξέρεις. Και δεν είπες, πρέπει να πω κάτι τώρα, γιατί αν δεν πω, θα χάσω το κύρος μου. Τότε έχεις κύρος όταν δείχνεις ότι δεν είσαι εσύ ο Κύριος των πάντων. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό να σου το απαντήσω. Ρώτα το πνευματικό σου, να διαβάσεις κανένα βιβλίο, να μάθεις κλπ. Ή στα μικρά παιδάκια, ερωτήσεις. Ρώτησε, να διαβάσετε ένα βιβλίο της αδελφής Μαγδαληνής, δύο νομίζω είναι αυτά, από το Essex της Αγγλίας. Το ένα λέει σκέψεις για τα παιδιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Καλά, δεν το θυμάστε. Απλώς ψάξτε να το βρείτε στο Google έτσι. Και ένα άλλο πάλι ερωτήσεις των παιδιών. Πάρα πολύ ωραίο. Και λέει πώς μιλάμε στα παιδιά για πράγματα της Εκκλησίας με έναν τρόπο να τα προσεγγίζουμε στη γλώσσα τους.
Ας πούμε, έλεγε ότι στο παιδάκι του νηπιαγωγείου δεν θα λες σώμα και αίμα Χριστού, παράδειγμα, γιατί το αίμα του θυμίζει κάτι που το τρομάζει. Θα πεις ο Χριστούλης, παράδειγμα. Ή ρώταγε ένα παιδάκι την κατηχητριά του τώρα στο κατηχητικό, έτσι. Τι περιμένεις το παιδάκι, είναι μικρό νηπιαγωγείο, δημοτικό. Έλεγε, κυρία, στον παράδεισο θα είναι το σκυλάκι μου. Η κατηχήτρια μου ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου, στο παράδεισο άκτιστο φως και μεγαλεία. Και το παιδάκι άκουσε άκτιστο φως, ζαλίστηκε. Τι να. Α, δεν είναι το σκυλάκι μου, εγώ δεν πάω, λέει, στον παράδεισο. Λέει, δεν θα είναι το σκυλάκι σου, λέει. Πάρε το απόφαση. Και είπε η αδελφή Μαγδαληνή, τα είπε στον πατέρα Σοφρόνιο, στο Έσεξ. Και του λέει, γέροντα, τι να λέμε στα παιδάκια. Θα λέτε, λέει, ότι θα είναι και το σκυλάκι στο παιδάκι αυτό. Γιατί για το παιδάκι αυτό το σκυλάκι του είναι κάτι που του θυμίζει παρέα, τρυφερότητα, στοργή και αθωότητα. Δεν έχει να κάνει ότι θα σωθούν τα ζώα, ότι έχουν ψυχή. Αυτά είναι άλλα που σκέφτεσαι εσύ, του λέει. Μην βάζεις στο παιδί τη δική σου προβληματική σκέψη. Και ένα άλλο παιδάκι είπε το άλλο. Μα μάλιστα στον παράδεισο θα έχει παγωτό. Ναι. Αν δεν έχει, λέει, παγωτό σοκολάτα, εγώ δεν έρχομαι. Ναι. Και λέει, η μαμά είχε πάει στο μοναστήριο, όμως τα είχε μάθει αυτά. Θα έχει, λέει, πολύ παγωτό. Θα περνάς καλά. Το παιδί αυτό θέλει στην ηλικία του. Στο λύκειο δεν θα ρωτήσει αυτό, θα ρωτήσει κάτι άλλο. Εκεί θα δεις πώς θα μιλήσει το παιδί του λυκείου. Πώς το πανεπιστήμιο, πώς όλοι κατηχούμαστε. Και μη λέτε και για το θάνατο στην κατήχηση μπερδεμένες απαντήσεις. Ένα παιδί πέθανε η μητέρα του και η καθηγήτριά του στο σχολείο έλεγε ότι πόσο πολύ καλή ήταν η μητέρα σου και την πήρε ο Θεός, γιατί ο Θεός αγαπάει τους καλούς. Και από εκείνη την ημέρα το παιδί, ενώ ήταν του 17,5-18 στα μαθήματα, έπεσε στο 12. Και ο λόγος ήταν ότι φοβήθηκε η ψυχή του, ότι αφού είμαι τόσο καλός, μπορεί και εγώ να κινδυνεύω. Και λέει, δεν θέλω να είμαι καλός μαθητής, γιατί μου είπε ότι τους καλούς τους παίρνει ο Θεός. Και το μυαλό του παιδιού τι λέει, καλοσύνη, επιτυχία, σωστός άνθρωπος, έλα εδώ εσύ. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν το πες με κακία, αλλά ήταν λάθος τρόπος διατύπωσης. Πώς περνάμε το μήνυμα, τι θα πει θάνατος, τι θα πει καλό, τι θα πει κακό. Γιατί πέθανε ο θείος Τάκης, ξέρω εγώ. Τον πήρε ο Θεός γιατί να τον προλάβει από κάτι. Άρα μπορεί και εμένα να με πάρει. Είμαστε πολύ εύκολοι να απαντάμε εμείς οι χριστιανοί. Πολύ δύσκολοι να ζούμε. Πολύ εύκολη να λέμε. Και λέμε και πράγματα όπως και εγώ τώρα. Ας πούμε, κάνω τον έξυπνο. Μερικές φορές θέλει προσοχή πριν μιλήσουμε. Τι θα πούμε. Ξέρω και εγώ να λέμε, ρε παιδί μου, να ρωτήσουμε κάποιον που ξέρει, να διαβάσουμε κάτι. Ή αυτό που λέω είναι η γνώμη μου, μπορεί να κάνω και λάθος. Κάνε και εσύ την προσευχή σου. Είναι ωραίο πράγμα η κατήχηση. Να βοηθάς. Εγώ ευγνωμονώ αυτούς που με βοήθησαν στη ζωή μου και με δίδαξαν. Και θυμάμαι και στην Αφρική που λέει ότι είπανε στους Αφρικανούς να ζωγραφίσουν τον Χριστό όπως τον φαντάζονται και ένας Αφρικανός ζωγράφισε τον Ιεραπόστολό τους. Και του βάλε και ένα φωτοστέφανο και του το έδειξε. Και λέει, να ο Χριστός. Και λέει ο Ιεραπόστολος, μα αυτός είμαι εγώ. Ναι, λέει, εγώ νομίζω λέει είναι σαν και εσένα ο Χριστός. Γιατί εσύ, λέει, μου έδειξες τον Χριστό. Πρέπει να σου μοιάζει. Και εσύ πρέπει να του μοιάζεις. Δηλαδή, το τι φέρνει στο μυαλό του το παιδί όταν ακούει τη λέξη Χριστός, εξαρτάται από αυτόν που τον γαλούχησε στη ζωή του Χριστού. Και να σου πω και κάτι τραγικό. Οι πιο μεγάλοι άθεοι του κόσμου είχαν γονείς που ήταν πολύ της Εκκλησίας. Φοβερό. Διαβάστε τη βιογραφία άθεων ανθρώπων. Ο πατέρας του λέει ήταν πάστορας. Πάστορας ήτανε. Κάποιοι ήταν, πάντως σε σχέση με την Εκκλησία. Ο άλλος ήταν, λέει, στην εκκλησιαστική σχολή μεγαλωμένος. Και μετά όλα αυτά τα παράτησαν. Γιατί? Γιατί δεν τους τα δίδαξαν με τρόπο ελκυστικό. Που να αγγίξει την καρδιά τους. Να μαλακώσει η ψυχή τους. Ο κόσμος δεν είναι κακός. Τα παιδιά δεν είναι κακά. Η κοινωνία έχει προβλήματα, αλλά οι άνθρωποι είναι διψασμένοι. Αλλά δεν βρίσκουν το Χριστό. Βρίσκουν κάτι άλλο. Ξέρετε ότι ήρθαν 3 Προτεστάντες. Και από την εκπομπή αυτή που κάναμε στα θεία τα περάσματα, μου λέει θέλουμε να γίνουμε Ορθόδοξοι ξανά. Και λέω, μα γιατί, λέει, από αυτά που ακούσαμε. Ποια εκπομπή, λέει, ακούσατε? Εγώ δεν έχω πει, λέει, ποτέ για τέτοια. Δεν έχω πει δογματικά,
για τους αιρετικούς, δεν έχω πει τέτοια. Μου λέει, μα γι' αυτό λέει, επειδή δεν μας μάλωσες, λέει, για αυτά που κάνουμε και λοιπά, δεν μας κατηγορείς, θέλουμε να γίνουμε, να έρθουμε στη δική σου εκκλησία πάλι. Αλλά, μου λέει, θέλουμε το εξής να μας βοηθήσεις. Να μας βρεις παρέες που θα νιώσουμε καλά. Α, μάλιστα. Τώρα λέω, με δυσκολεύει. Τι εννοείται, λέω, να μας βρεις, λέει, περιβάλλον χριστιανικό που θα το γνωρίσουμε και θα νιώσουμε όμορφα. Και δεν θα σκανδαλιστούμε και θα ωφεληθούμε και θα προχωρήσουμε πνευματικά. Και άρχισα να λέω και εγώ διάφορα και θεολογικά ωραία, να τους εντυπωσιάσω, αλλά δεν ήξερα πού να τους πω, γιατί δεν μου ζήτησαν θεωρίες. Μου λέει, βρες μου τον Κώστα, την Ελένη, τη Μαρία, τον Γιάννη και πες μου, κάνε παρέα με αυτούς. Και είναι δύσκολο. Γιατί είμαστε της Εκκλησίας, αλλά δεν είμαστε ακριβώς όπως μας θέλει ο Θεός. Και αυτός είναι ο λόγος που η πολυκατοικία μας και η γειτονιά μας δεν είναι ακόμα κοντά στο Χριστό. Γιατί μας βλέπουν μερικές φορές εμάς που λέμε ότι είμαστε του Θεού και λένε δεν είναι και πολύ του Θεού. Υπάρχουν και οι φωταγωγοί που μαρτυρούν πολλά. Υπάρχουν και οι κακές ηχομονώσεις που ακούγονται πολλά. Και επειδή μας έχουν ακούσει και μας ξέρουν, λένε και εγώ δεν πάω μακριά σε εμένα, εμένα και ο πατέρας μου τα ίδια, με έχει καταλάβει. Και μου το είπε μια μέρα στο τηλέφωνο που μιλάγαμε, γιατί το έχω, δεν μιλάω πολύ, βαριέμαι να του μιλάω. Έχω δουλειές πολλές και κουράζομαι. Και του κλείνω το τηλέφωνο έτσι λίγο απότομα. Έλα, του λέω τώρα πες μου, θες τίποτα. Αυτός δεν θέλει, θέλει να μιλήσουμε λίγο. Γιατί είναι συνταξιούχος. Και καταλαβαίνετε, τώρα θέλει να περάσει η ώρα του. Ναι, εγώ βιάζομαι, έχω άλλες δουλειές, να ετοιμάσω μια ομιλία. Και μια μέρα που του κλείσα απότομα το τηλέφωνο, έλα, του λέω σ' αφήνω. Μου λέει, κάτσε, κάτσε, μία λέξη να σου πω μόνο, μου λέει. Γιατί μου λέει στους άλλους είσαι τόσο καλός. Και σε μένα λέει τόσο κακός. Και πήρα μια χαρά μάθημα. Να καταλάβω τι θα πει κατήχηση. Κατήχηση δεν είναι αυτό που λέω εδώ. Κατήχηση είναι αυτό που βγάζει η καρδιά μου. Και το ότι ο πατέρας μου είδε ότι δεν είμαι καλός στο σπίτι μου, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν είναι καθαρή αυτή η δουλειά. Γι' αυτό έλεγε πάλι ο πατήρ Παΐσιος, το αίμα του αιμοδότη, για να δώσεις αίμα μετά στον άλλον, το εξετάζουν πρώτα, αν είναι καθαρό. Δεν αρκεί να λες, γίνομαι αιμοδότης. Είναι ανάγκη το αίμα σου να είναι και καθαρό. Αλλιώς θα σου πούνε, αγαπητέ μου, έχεις καλή διάθεση, αλλά είσαι επικίνδυνος. Δεν μπορεί να κάνεις αιμοδοσία. Και εμείς να κάνουμε αιμοληψία, να κάνουμε μετάγγιση στον άλλον. Γιατί κινδυνεύει μετά. Γι' αυτό μη βιαζόμαστε, πώς το λέει, μη πάντες. Πώς το λέει στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου, να μην βιάζεστε να μιλάτε. Μην λέτε πολλά, μην κάνετε το δάσκαλο. Καλύτερα να ακούτε πιο εύκολα παρά να μιλάτε πιο εύκολα. Μήπως κάνετε και λάθη, λέει, μας συμβουλεύει. Έτσι. Συγγνώμη που σας κούρασα. Βάλτε το Θεό στο σπίτι σας και αυτή θα είναι η καλύτερη κατήχηση. Φάτε και κάντε το σταυρό σας, σαν αυτούς που έφαγαν λίγο πεπόνι το καλοκαίρι στη ζέστη σε μια καλύβα, σε ένα χωράφι. Και ο ένας από τους δύο πήγε να κάνει το σταυρό του για το πεπόνι. Και του λέω: τι κάνεις? Λέει: κάνω λίγη προσευχή. Και του λέει: για μισό πεπόνι. Και λέει: ναι, και για μισό πεπόνι, λέει. Να δοξάζω τον Θεό που βρήκα και δροσίστηκα. Αν βάλεις τον Θεό και στο μισό πεπόνι στην προσευχή σου, αν πεις το παιδί με τον τρόπο σου ότι και το πληκτρολόγιο στον υπολογιστή που χάλασε, ο Θεός έχει κάτι να του πει και σε αυτό το θέμα. Αν πει στο Θεό ότι και η ομάδα του που έχασε στο ποδόσφαιρο, ο Θεός δεν είναι άσχετο από αυτό, δεν είναι άσχετος. Και όλα τα γεγονότα της ζωής συνδέονται με το Θεό και τον βάλεις μέσα σε όλη τη ζωή, αυτή είναι μια κατήχηση του όλου ανθρώπου. Αλλιώς θα είμαστε τα παιδιά του κατηχητικού της μίας ώρας, λίγη ώρα καλή, και την υπόλοιπη ζωή μας, πώς μου πει ένα παιδί στο σχολείο, στο διάλειμμα, που έπαιζε μπάσκετ και του ξέφυγε μια λέξη και του λέω: τι κάνεις εκεί, Γιώργο? Λέω: τι είναι αυτά που λες? Γυρίζει, με βλέπει στο μπαλκόνι, γιατί είχε ένα μπαλκόνι και τον κοίταζα. Α, μου λέει: τώρα δεν κάνουμε θρησκευτικά. Τώρα λέει: παίζουμε μπάσκετ. Δηλαδή, όταν κάνουμε θρησκευτικά, θα μπω στην τάξη το καλό παιδί. Όταν κάνω μπάσκετ, θα είμαι το παιδί του γηπέδου. Το θέμα είναι πώς γίνεται ο Θεός να μπει στο παιδί, στην ψυχή του και σε ό,τι κάνει στη ζωή του. Και στη διασκέδασή του. Και στο μπάσκετ του, και αν πάει γήπεδο και εκεί να είναι ο Θεός, και αν οδηγάει μηχανάκι και εκεί μαζί του να είναι ο Θεός, και να τον αισθάνεται το Θεό. Παντού, ένα τέτοιο Θεό είναι μεγάλη πρόκληση και πρόσκληση και ομορφιά να τον περάσουμε στα παιδιά ως ξεχύλισμα της δικής μας
βιωματικής εμπειρίας. Συγχωρέστε με για την πολυλογία μου και όλα αυτά που είπα, που και εγώ τώρα τα άκουσα μερικά. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Ανδρέα Κονόνο για όλα αυτά τα οποία ακούσαμε πάρα πολύ χαρά, θέτοντας τους προβληματισμούς και ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι μας να τα αξιοποιήσουμε.